Θα ξεκινήσουμε από την ανάπτυξη που δεν έρχεται. Και όχι μόνο δεν έρχεται η ανάπτυξη, αλλά έρχεται και το κλείσιμο επιχειρήσεων. Σήμερα λοιπόν, και Ευγενία Τζόρτζη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Μια μεγάλη εταιρεία, μια εταιρεία η οποία είναι, νομίζω, σε πάρα πολλά ελληνικά σπίτια, σε πάρα πολλά ελληνικά γραφεία, η Νεοσέτ κατέθεσε αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99. Και να πούμε, Ευγενία, ότι η Νεοσέτ έρχεται στην ίδια θέση που ήρθε η ΣΑΤΟ πριν από μερικούς μήνες. Μια επίσης ελληνική επιχείρηση. Για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του επίπλου. Πες μας λοιπόν. Το γεγονός είναι πολύ τραγικό, θα λέγαμε. Είναι η δεύτερη επιχείρηση στην κατηγορία του επίπλου, μετά τη ΣΑΤΟ. Προκύπτει από τη μεγάλη πτώση του τζίρου. Δηλαδή, τα στοιχεία λένε ότι η πτώση του τζίρου στον κλάδο των επίπλων ήταν γύρω στο 60%. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πρώτα απ' όλα το τι έγινε, δηλαδή το ότι έχουμε την υπαγωγή στο άρθρο, την αίτηση για υπαγωγή. Θα δούμε αν θα υπαρχθεί. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία επισήμως δεν έχει βγει. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως βάσιμες πληροφορίες ότι ενδεχομένως αύριο κιόλας ότι θα βγάλει ανακοίνωση για την υπαγωγή της στο άρθρο 99. Το άρθρο 99, όπως ξέρουμε, είναι το πτωχευτικό δίκαιο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό. Ας μείνουμε στην πρώτη κάρτα για να μας πεις και να εντοπίσουμε, επειδή πολύ σωστά είπες για την κρίση. Η κρίση στην αγορά. Ότι έχει ήδη γράψει ζημιές τον προηγούμενο χρόνο 7,8 εκατομμύρια. Συνολικές υποχρεώσεις 53,1. Αυτό βέβαια, Νίκο, ο τζίρος της είναι γύρω στα 48 εκατομμύρια, 43 εκατομμύρια πέρσι. Δεν είναι τραγικό το ύψος των υποχρεώσεων, ο δανεισμός της δηλαδή προς τις τράπεζες σε σχέση με τον τζίρο. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι έχουν σταματήσει παραγγελίες, κανείς πλέον δεν αγοράζει. Η πτώση στην αγορά, όπως είδαμε, στον χώρο του επιπλου είναι γύρω στα 60%. Οπότε η εταιρεία οδηγείται σε πτώχευση. Το λοιπόν είναι η πραγματικότητα για πάρα πολλές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. 3.000 είναι οι επιχειρήσεις που έχουν καταθέσει αίτηση για το άρθρο 99. Και επειδή ψάχνουμε την ανάπτυξη, όταν βλέπουμε μεγάλες εταιρείες, οι οποίες, όπως μας είπες, δεν έχουν καλή εικόνα, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουν και την καταστροφική εικόνα, αλλά βουλιάζουν στην ύφεση. Γιατί, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτή η εταιρεία και η Νεοσέτ βουλιάζει στην ύφεση. Οι χρήστες δεν είναι καλοί, κακοί είναι και τα αποτελέσματά της άσχημα. Δεν είναι όμως αυτά που δεν θα ήταν διαχειρίσιμα αν δεν είχαμε αυτό το βάθος ύφεσης που αντιμετωπίζουμε για πέμπτη χρονιά στη χώρα, μέχρι να μπει η καινούργια που θα είναι απλά η έκτη χρονιά της ύφεσης. Γι' αυτό πρόκειται. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι 3.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταθέσει αίτηση για να μπουν στον νόμο. Το ζητούμενο είναι ότι πάρα πολύ λίγες από αυτές έχουν σωθεί. Είναι το 10% περίπου των εισηγμένων. Είναι πραγματικά τραγικά τα νούμερα και βεβαίως. Μέσα σε αυτό πρέπει να πούμε ότι ο νόμος δεν λειτουργεί. Δηλαδή, το άρθρο 99, το περιβόητο, που στόχο έχει να εξυγειάνει τις εταιρείες, δεν λειτουργεί και ουσιαστικά οι εταιρείες δεν εξυγειάνονται και δεν επανέρχονται ποτέ στην αγορά. Να δούμε λίγο και τη συνέχεια από τις κάρτες που έχουμε. Αυτά είναι, όπως μας τα περιέγραψε η Ευγενία Τζόρτζη, οι αιτίες που οδήγησαν και την Νεοσέτ στην αίτηση για την πτώχευση. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη εταιρεία, έτσι. Πολύ μεγάλη ελληνική εταιρεία που έχει και στον όμιλο και άλλους σημαντικούς τίτλους. Το Σκουρόπουλο, που ήταν πολύ έπιπλα γραφείο. Μην την πάρουμε την προηγούμενη κάρτα, γιατί. Ναι, σωστά. Σκουρόπουλος, Νεοκατοικίν, Νεογουτ, αλλά αν δούμε ξανά την προηγούμενη κάρτα, δεν έχουμε υπολογίσει ακόμα τους ανθρώπους οι οποίοι. 350. Είναι 350. Και βεβαίως η αίτηση υπαγωγή στο άρθρο 99 παγώνει όλες τις πληρωμές, τόσο προς τις τράπεζες, όσο και τις αποζημιώσεις προς τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι αλήθεια ότι έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετές εταιρείες, από αρκετούς επιχειρηματίες, για να αποφύγουν ουσιαστικά όλη αυτή τη διαδικασία της καταβολής των αποζημιώσεων ή της εξυπηρέτησης των χρεών τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εκταμιευθεί τελικά μια δόση μαμούθ για την Ελλάδα, αφήνει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών μετά το πράσινο φως του Eurogroup, τονίζοντας όμως ότι αυτό θα συνοδευτεί από αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου. Η Γερμανία συζητά τη συγχώνευση των τριών δόσεων προς την Ελλάδα, απαιτείται όμως μηχανισμός ελέγχου. Τη συζήτηση για την εκταμίευση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα είχε αποκαλύψει λίγες ώρες νωρίτερα η γερμανική εφημερίδα Bild, οδηγώντας σε άνοδο το ευρώ, ενώ ο ανώτατος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών τόνιζε ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις, ωστόσο γίνεται προσπάθεια. Το προσπαθούμε. Δεν το έχουμε δέσει ακόμη. Γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις και τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο Γιάννης Τουρνάρας, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, έστειλε μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι υπάρχουν όρια στην πίεση που ασκούν. I understand that they press Greece to complete all the prior actions. We are doing it, but I have to warn people that the risk of an accident now is very high. So we must be very careful here. There are limits.
Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης είπαν ναι χθες στη διετή επιμήκυνση του προγράμματος προσαρμογής, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πρόοδο της Ελλάδας και την αποφασιστικότητά της να επαναφέρει σε τροχιά το δημοσιονομικό πρόγραμμα. Ωστόσο, η διαφωνία Ευρωπαίων και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ακόμη και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, για το πώς θα ξαναγίνει βιώσιμο το ελληνικό χρέος, οδηγεί σε νέο Eurogroup σε μια εβδομάδα για να δρομολογηθεί η εκταμείευση της δόσης. Να δούμε όμως στο σημείο αυτό την δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο Αντώνης Σαμαράς μετά τις επαφές που είχε στις Βρυξέλλες με τον Μπαρόζο και τον Ρομάη. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επόμενη μέρα. Στο χθεσινό Eurogroup αναγνωρίστηκαν πλήρως οι θυσίες της Ελλάδας και εξαλείφθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Ανακοινώθηκε επίσημα επιμήκυνση, ενώ ξεπεράστηκε το θέμα του λεγόμενου εξωτερικού λογαριασμού. Όσα απομένουν είναι ελάχιστες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες που αφορούν στην εκτέλεση των ήδη συμφωνημένων και θα κλείσουν οριστικά στις επόμενες μέρες. Η δόση του δανείου αναμένεται να εκτεμευθεί κανονικά, αφού λυθεί βέβαια πρώτα η διαφορά προσέγγισης μεταξύ Ευρώπης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Και επαναλαμβάνω ότι εξακολουθώ να παλεύω όχι μόνο για να πάρουμε στο ακέραιο τη δόση των 31 δισεκατομμυρίων, αλλά και για το παραπάνω. Τώρα είμαστε στο επόμενο στάδιο, στην αναζήτηση πόρων για ανάπτυξη. Συναντήθηκα εδώ με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ηγέτες από άλλες χώρες που παίρνουμε μαζί σημαντικά κονδύλια από τα ταμεία συνοχής. Ενισχύσαμε τις ελληνικές θέσεις για τα κονδύλια που θα πάρει η Ελλάδα την επταετία 2014-2020. Δίνουμε αγώνα για να αποφύγουμε όσο είναι δυνατό τις μεγάλες περικοπές που ετοιμάζονται για όλα τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης. Είμαστε βέβαιοι ότι τελικά η Ελλάδα θα πάρει περισσότερα από όσα προγραμματιζόταν αρχικά και ότι τα κοινοτικά κονδύλια θα εξακολουθούν να είναι πολύτιμη συνεισφορά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας όλα τα επόμενα χρόνια. Γυρίζω στην Ελλάδα ακόμα πιο αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. I do believe that we need to get out of the cycle of these extended reviews, extended delays, and constant political debate about whether Greece will be part of the euro or not. Would you say that Greece made a step voting on these measures, showing that it performs? Now the Europeans should make the next? Yes, I think that's a good way to frame this, especially through reduction of the interest rates charged to Greece. And this should include the central banks as well as the ECB. It should include bilateral loans. It should include multilateral loans. It should include the IMF. And what's your opinion about an official sector debt restructuring, as many say? We're probably unsettled, dramatically unsettled, the political dynamic in Europe. And I think undercut the potential continued support of Greece. We need to bring to bear the instruments and the tools we have from the outside to support Greece at this difficult time. Να έρθουμε τώρα στα όσα απίστευτα έχουν συμβεί με την εισβολή των φοιτητών στο κτίριο διαχείρισης δικτύων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην προσπάθειά τους να μπλοκάρουν το δίκτυο για να μην γίνουν τελικά οι εκλογές του Πανεπιστημίου, οι φοιτητές προκάλεσαν blackout και στα συστήματα του Πανεπιστημίου που είναι συνδεδεμένα με όλα τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Και χάρη χθες έμειναν χωρίς την ουσία συνταγές, χωρίς τη δυνατότητα να δίνουν συνταγές στα νοσοκομεία. Από τη μία κατέρευσε στην ουσία όλο το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ακριβώς, Αντώνη. Λαϊκό νοσοκομείο, Αιγινήτιο και Αρετέιο ήταν τα τρία πανεπιστημιακά νοσοκομεία που αντιμετώπισαν τα πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα μετά από την κατέρευση του σερβερ. Άμεσα δεν μπορούσαν πλέον να κάνουν τη διαδικασία της συνταγογράφησης. Δεν μπορούσαν να γράψουν εξετάσεις. Δεν μπορούσαν να δώσουν τα αποτελέσματα εξετάσεων από ασθενείς που είχαν κάνει τις εξετάσεις τις προηγούμενες ημέρες. Δεν μπορούσαν οι κλινικές να επικοινωνούν η μία με την άλλη. Αν δηλαδή είχαμε αποτελέσματα αιματολογικού που θα έπρεπε να δοθούν στα χειρουργεία, όλη αυτή η διαδικασία πλέον δεν μπορούσε να γίνει μέσω δικτύου. Λίγα λόγια, κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, Χάρης Μανουσάκη, γιατί όταν καταραίει το μισό σύστημα υγείας, γιατί αυτό συνέβη χθες, έτσι. Αυτή ήταν η συνέπεια και το αποτέλεσμα και σήμερα βεβαίως όλης αυτής της διαδικασίας, κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Το πολύ χαρακτηριστικό είναι αυτό που μας έλεγαν γιατροί από το Αρετέο και το Αιγινήτιο νοσοκομείο, ότι υπήρχαν άνθρωποι σήμερα που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Είναι ασθενείς που έρχονται από την επαρχία, που έχουν κλείσει το ραντεβού τους μήνες πριν, ήρθαν μέχρι εδώ και δεν μπόρεσαν ούτε τις εξετάσεις τους να κάνουν και φυσικά ούτε να πάρουν τα φάρμακά τους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ξανάρθουν μετά από 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, όποτε το σύστημα τους κλείσει ραντεβού, για να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, πολλές από τις οποίες είναι επίγουσες.